Μετά από 212 ημέρες λειτουργίας της, κλείνει τις πύλες της η μεγάλη διεθνής έκθεση των Παρισίων, μια ανεπανάληπτη γιορτή ολόκληρης της πολιτισμένης ανθρωπότητας για την υποδοχή του αιώνα που χάραζε. Από τους χώρους της έκθεσης, που επί 7 μήνες είχε φιλοξενήσει ό,τι πιο πρωτοποριακό είχε να επιδείξει παγκοσμίως η επιστημονικοτεχνική πρόοδος και η βιομηχανική επανάσταση, υπολογίζεται ότι πέρασαν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο ελληνικός στόλος υπό τις διαταγές του ναυάρχου Κουντουριώτη, που είχε πλέον κυριαρχήσει στη θάλασσα, αποβιβάζει άγημα στη Χίο, το μοναδικό νησί του Βορείου Αιγαίου που παρέμενε σε τουρκικά χέρια. Η τουρκική φρουρά της νήσου θέλησε να αμυνθεί, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τις θέσεις της όταν άρχισε ο βομβαρδισμός τους από τα ελληνικά πλοία. Η Χίος ήταν πλέον ελεύθερη και οι κάτοικοί της, με γαλανόλευκες στα χέρια, θα βγουν στους δρόμους για να γιορτάσουν την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Με την απελευθέρωση της Χίου έκλεινε πανηγυρικά ένας ιστορικός κύκλος που είχε ανοίξει πριν από 40 ημέρες με τον απόπλου του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και είχε ήδη αποφέρει την επανασωμάτωση στον εθνικό κορμό όλων των αιγαιοπελαγίτικων νησιών εκτός των Δωδεκανήσων. Επτάμιση μήνες αφού του είχαν χαθεί τα ίχνη τους, ανακαλύπτονται νεκροί από ομάδες διάσωσης που είχαν σταλεί προς αναζήτησή τους, τρεις θαραλέοι Βρετανοί εξερευνητές. Ήταν ο Ρόμπερτ Σκοτ και οι σύντροφοί του Βίλσον και Μπάουερς, οι οποίοι επέστρεφαν στη βάση τους μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να φτάσουν πρώτοι στον Νότιο Πόλο, προλαβαίνοντας τον ανταγωνιστή τους, Νορβηγό Ρόαλντ Αμούντσεν. Οι τρεις Βρετανοί βρέθηκαν κοκαλωμένοι από το ψύχος μέσα στη σκηνή τους, ενώ ο Σκοτ ήταν σκυμμένος στο ημερολόγιο του, όπου κατέγραφε την περιπετειώδη επιστροφή τους από τον Νότιο Πόλο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν χάσει άλλους δύο συντρόφους τους, καθώς και τις τελευταίες τραγικές ώρες της ζωής τους στους αιώνιους πάγους της Ανταρκτικής. Ο ανεπανάληπτος Louis Armstrong ηχογραφεί ένα από τα πρώτα του κομμάτια, το My Heart, ξεκινώντας μια καριέρα που θα τον έκανε γνωστό και δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιδιώκοντας την εκαθάριση του πεδίου από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, ο Ιωσήφ Στάλιν επιβάλλει τη διαγραφή του Λέων Τρότσκι από το Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της πολιορκίας της Σοβιετικής πρωτεύουσας από τα χιτλερικά στρατεύματα, ο βαρύς ρωσικός χειμώνας δείχνει τα δόντια του. Η θερμοκρασία στα περίχωρα της Μόσχας υποχωρεί στους 12 βαθμούς υπό το μηδέν, με συνέπεια να καταστούν εξαιρετικά δύσκολες οι κινήσεις των αντιπάλων στρατευμάτων. Τότε οι Σοβιετικοί ρίχνουν στη μάχη ένα νέο τους όπλο. Επρόκειτο για επίλεκτες δυνάμεις του Σοβιετικού στρατού που είχαν εκπαιδευτεί να κινούνται και να μάχονται υπό συνθήκες πολικού ψύχους, φορώντας πέδιλα του σκι. Το Διεθνές Δικαστήριο για Εγκλήματα Πολέμου, ενώπιον του οποίου είχαν προσαχθεί τα ηγετικά στελέχη της μιλιτεριστικής Ιαπωνίας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοινώνει την ετιμιγορία του. Καταδικάζει σε θάνατο τους επικεφαλείς του Ιαπωνικού καθεστώτος με πρώτον τον Χιντέκι Τόγιο, πρωθυπουργό της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Θορυβημένοι από την απόφαση των Αλγερινών εθνικιστών να διεκδικήσουν με τα όπλα την ανεξαρτησία της χώρας τους από τη Γαλλία, η γαλλική κυβέρνηση αναγγέλει δια του Υπουργού Εσωτερικών Φρανσουά Μιτεράν την αποστολή στην Αλγερία συμπληρωματικής δύναμης 600 ανδρών της γαλλικής πολιτοφυλακής. Το ένοπλο κίνημα των Αλγερινών εθνικιστών είχε εγκαινιάσει τη δράση του 11 ημέρες νωρίτερα με μπαράζ επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή 7 ανθρώπων. Σας διαβεβαιώ ότι θα τηρηθεί απολύτως ο νόμος και η τάξη, τόνισε με έμφαση ο νεαρός Μιτεράν, ο οποίος είχε ήδη αποστείλει στην Αλγερία μια βαριά οπλισμένη μονάδα 300 ανδρών για να παταχθεί εν τη γενέση του το αυτονομιστικό κίνημα στη γαλλική αυτή αποικία της Βόρειας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια πανηγυρικής τελετής στη Βόνη, οι πρώτοι 101 απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών της χώρας παίρνουν τα πτυχία τους από το χέρι του Δυτικογερμανού Υπουργού Άμυνας Θεόντορ Μπλανκ.
οι 101 νέοι αξιωματικοί, οι πρώτοι που αποφυτούσαν επί γερμανικού εδάφους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επρόκειτο να στελεχώσουν τη υποίδρυση ένοπλες δυνάμεις της Δυτικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια της κυβέρνησης Αντενάουερ, ο νέος δυτικογερμανικός στρατός θα αριθμούσε 500,000 άνδρες και θα ήταν εθελοντικός. Όμως τους μήνες που θα ακολουθούσαν, η προσέλευση εθελοντών θα αποδεικνυόταν μικρότερη της αναμενόμενης. Έτσι, οι δυτικογερμανικές αρχές θα εξαναγκάζονταν πολύ γρήγορα να αλλάξουν ρότα. Θα έκαναν υποχρεωτική τη στράτευση και θα καλούσαν υπό τα όπλα χιλιάδες νεαρούς κληρωτούς προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδιωκόμενη οροφή των 500,000 ανδρών. Με τον ισχυρισμό ότι γνωρίζει πολλά μυστικά του Σοβιετικού κράτους, οι Σοβιετικές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν διαβατήριο στο διαφωνούντα Αντρέι Ζαχάροφ. Δεν επιτρέπουν έτσι στον κορυφαίο φυσικό να μεταβεί στο Όσλο για την απονομή του βραβείου Νόμπελ, με το οποίο τον είχε τιμήσει η Σουηδική Ακαδημία. Οι Κινέζικες αρχές υποδέχονται με τιμές τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρώτο Έλληνα Πρωθυπουργό που επισκέπτεται επίσημα τη λαϊκή Κίνα. Δύο 24 ώρα μετά το θάνατο του Λεωνίδ Μπρέζνιεφ, και ενώ η σωρός του εκλειπώντος εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Κρεμλίνο, η κομματική ηγεσία της χώρας εκλέγει το νέο ηγέτη του Σοβιετικού κράτους. Προς γενική έκπληξη, είναι ο 68χρονος μεταρρυθμιστής Γιούρι Αντρόποφ, πρώην διοικητής της KGB, ο οποίος επικρατεί με βραχία κεφαλή του εσωκομματικού του αντιπάλου Κωνσταντίν Τσερνιένκο. Σε μια επιβλητική τελετή στην Ιαπωνική πρωτεύουσα, που τηρούσε κατά γράμμα το παραδοσιακό τελετουργικό του Ιαπωνικού θρόνου, ο αυτοκράτορας Ακιχίτο, παρουσία ηγετών από όλο τον κόσμο, ενθρονίζεται στο θρόνο των χρυσανθέμων, διαδεχόμενος τον εκλειπώντα πατέρα του, Χιροχίτο. Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού κοντά στο Νέο Δελκί, του Τσαρκί Νταντρί, γίνονται μάρτυρες ενός από τα πλέον πολύ νεκρά αεροπορικά δυστυχήματα στα παγκόσμια χρονικά. Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη, ένα Boeing 747 των Σαουδαραβικών αερογραμμών και ένα Ιλιούσιν 76 των αερογραμμών του Καζακστάν, συγκρούστηκαν με τοπικά σε ύψος 4 χιλιόμετρων και στη συνέχεια συνετρίβησαν στο έδαφος. Το Boeing είχε μόλις απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νέου Δελχή και κατευθυνόταν στον Ταχράν της Σαουδικής Αραβίας, ενώ το Ιλιούσιν κατέβαινε για να προσγειωθεί στο Νέο Δελχή, προερχόμενο από την πόλη Τσίμκεντ του Καζακστάν. Η σύγκρουση θα καταγραφόταν στην ιστορία των αερομεταφορών ως η πιο πολύ νεκρή σύγκρουση αεροπλάνων σε μεσαίο ύψος, καθώς εξαιτίας της θα έχαναν τη ζωή τους 349 άνθρωποι, όσοι δηλαδή επέβαιναν ως ταξιδιώτες ή μέλη πληρώματος στα δύο μοιραία αεροσκάφη. Γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1929 στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ζωή της ξετυλίχθηκε σαν παραμύθι. Παιδί πλούσιας οικογένειας, εξαιρετικά όμορφη και ταλαντούχα, η Grace Kelly ασχολείται με τον κινηματογράφο. Στα 24 της χρόνια καθιερώνεται ως μεγάλη στάρ και λίγο αργότερα γνωρίζει την καταξίωση ως πρωταγωνίστρια των ταινιών του Hitchcock. Το 1956 ερωτεύεται τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό και για χάρη του εγκαταλείπει τη μεγάλη οθόνη. Ο γάμος του στο μικροσκοπικό πριγκιπάτο, μια στραφτερή τελετή γεμάτη χλειδί και μεγαλοπρέπεια, γίνεται το κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Όλα έδειχναν να την ευνοούν, αλλά το παραμύθι της ζωής της είχε τραγικό τέλος. Το 1982 η Κέλλη βρίσκει το θάνατο σε φοβερό τροχαίο δυστύχημα και η αυλαία πέφτει με τρόπο αντάξιο της μεγάλης κυρίας που έφυγε.
Για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έφταναν από τις αρχές του αιώνα στην Αμερική αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, το νησί Έλις ήταν ο πρώτος σταθμός. Στα γραφικά του κτίρια, με τα κόκκινα τούβλα, παλαιές φυλακές που είχαν μετατραπεί σε χώρους υποδοχής των νεοφερμένων, τους περίμενε η καραντίνα των ιατρικών εξετάσεων. Ταλαιπωρημένοι από το πολυήμερο ταξίδι, συχνά υπό άθλιες συνθήκες, οι μετανάστες, αμέσως μόλις πατούσαν το πόδι τους στη γη, έμπαιναν σε ατελείωτες ουρές, όπου τους καρφίτσωναν σε καθένα ξεχωριστά τις οδηγίες για τη μετάβαση στην πόλη του τελικού προορισμού τους. Στη συνέχεια οδηγούνταν σε τεράστιες αίθουσες για τις ιατρικές εξετάσεις. Όσοι κρίνονταν μη υγιείς, οδηγούνταν πίσω στο αμπάρι, με τη διαταγή να επιστρέψουν στον τόπο τους. Οι υπόλοιποι, οι τυχεροί, εξασφάλιζαν το μαγικό πράσινο χαρτί με την πολυπόθητη άδεια εισόδου στη γη της Επαγγελίας. Στις 12 Νοεμβρίου 1954, το νησί Έλις πάβει να λειτουργεί ως χώρος υποδοχής των μεταναστών. Εν ενεργεία από το 1892, έζησε στα 62 χρόνια της λειτουργίας του το καρδιοχτύπι 20 εκατομμυρίων ανθρώπων που έβλεπαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να κρίνεται η τύχη μιας ολόκληρης ζωής.